Καλημέρα σε όλους, καλώς ορίσατε στον τρίτο διαγωνισμό. Μαγειρεύω κυπριακά. Ως πόσο μιλιά μου οι καρδιές μας να πονούν, κι ως πόσο τα στόματα του κόσμου να λαλούν. Το όνομα διαγωνισμός παραπέμπει σε κάτι άλλο και καμιά φορά ξεχνούμε ή αφήνουμε στο περιθώριο το νόημα αυτής της προσπάθειας. Οι δραστηριότητες αυτού του διαγωνισμού δεν σταματούν μόνο σε ένα διαγωνισμό. Η προσπάθεια μας είναι να εμπλουτίσουμε αυτόν τον διαγωνισμό, αυτόν τον διήμερο και το κάθε διήμερο στη συνέχεια, που ο εμπλουτισμός αυτός θα αναβιώνει και άλλα πράγματα, θα δίνει και άλλες γνώσεις και ταυτόχρονα θα νιώθουν και οι μεγαλύτεροι μας ότι δεν τους ξεχνούμε. Σας ευχαριστώ που μας εκαλέσατε, διότι η προσπάθεια μας είναι να συνεχίσουμε. Βέβαια είδατε εκεί καμιά δεκαριά γριούλες, είναι ηλικιωμένες 80-85 χρονών. Δυστυχώς δεν υπάρχει νέος ή νέα να συνεχίσουμε. Πρέπει να γίνει προσπάθεια για να διατηρήσουμε τις ρίζες μας. Η γεύση, η παρουσίαση του πιάτου έχει πάρα πολύ σημασία για έναν επαγγελματία. Τα παιδιά τώρα αυτά είναι της τεχνικής σχολής, καταλαβαίνω ότι θα βγουν σαν επαγγελματίες στο επόμενο ένα έτος. Εσείς βλέπετε την πιο σημαντική, ας πούμε, την παρουσίαση του πιάτου ή τη γεύση? Σίγουρα είναι και τα δύο σημαντικά, αλλά για εσάς τι παίζει περισσότερο ρόλο? Και τα δύο έχουν μεγάλη σημασία. Σίγουρα η παρουσίαση είναι αυτή που μετράει και στον άνθρωπο που το έφτιαξε. Το πόσο σκέφτεται, πώς φαντάζεται κάτι. Η δημιουργικότητα του δεν είναι μόνο να το μαγειρέψω και να πω είναι καλό στη γεύση, αλλά να το βάλει όπως όλο μέσα σε έναν πιάτο. Εντάξει. Να το βάλει σε έναν πιάτο, το βάζει οποιοδήποτε. Έχει μεγάλη σημασία. Και σε έναν διαγωνισμό η παρουσίαση είναι πάντα το νούμερο ένα. Ναι, θα κάνω μακαρόνια του φούρνου. Ορφανά. Δηλαδή, κάτι θα λείπει σημαίνει. Οκ, εμάς. Αν είναι έτσι πιο... Εντάξει, κάτι ιδιαίτερα. Το γλυκό σου? Το γλυκό μου έφατο, δυστυχώς δεν θα... Έχω κάνει κουνέλι γεμιστό με χαλίζι, ένα τυρί που γίνεται μόνο στον πύργο της Πάφου, της Τεληρίας. Το τυρί αυτό, η γεύση του μοιάζει περίπου σαν τη φέτσα, αλλά είναι πιο δυνατή και πιο αλμυρή. Ότι μαραθάσαν η συνταγή σου, έχεις κάποιο συγγενή εκεί? Όχι, είναι παραδοσιακή συνταγή της γιαγιάς μου, μας την έκαμε από πολύ μικρά παιδιά και μεγαλώσαμε με αυτή. Τι είναι ο καουρμάς? Είναι ένα φαγητό που περιέχει κρέας, πατάτες και κρεμμύδια και σάλτσα ντομάτες. Εσείς επειδή ανάσαστε σε αυτόν τον τομέα, σημαντικό νομίζετε? Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σήμερα, ειδικά γιατί μαθαίνουμε τα πουρέκια, τους λουκουμάδες, τα ροδόσταμα, τα χαρουπόμερα, να κάνουμε παστελάκια, μια τέχνη που πρέπει να μάθουμε. Τα παιδιά μέσα που κάνουν το διαγωνισμό, από ό,τι βλέπω, κάνουν πάρα πολύ αξιόλογα πράγματα, πρωτότυπα, φέρνουν υλικά από το παρελθόν με μια νέα μορφή. Μου κάνει εντύπωση τα παιδιά πόσο καλά γνωρίζουν την κυπριακή κουζίνα. Βλέπω ότι κάθε χρόνο οι συνταγές τους είναι ιδιαίτερες, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ούτε εγώ κάποιες φορές δεν αναγνωρίζω τα ονόματα που έχουμε οικογένειες από χωριά που μας μαγειρεύουν, ούτε εγώ δεν τα αναγνωρίζω. Ποια είναι η γεύση εκείνη νομίζετε που τα παιδάκια προτιμούν περισσότερο και ποια είναι η μεγάλη? Όλοι προτιμούν την βανίγια, τους αρέσει. Αλλά τα παιδάκια τους αρέσει η βανίγια, η φρόλα και η σοκολάτα. Οι μεγάλοι τους αρέσουν η μαστίχα, τριαντάφυλλο. Με κάποιες τέτοιες ενέργειες είναι που τελικά αγαπάμε τον τόπο μας και θεωρώ ότι σύντομα θα αναδειχθεί η κυπριακή κουζίνα εκεί που της αξίζει. Καλησπέρα, μαγείρευσα κουπέκια και για επιδόρπιον πισίες. Καλησπέρα σας. Εκ μέρους της Κριτικής Επιτροπής θα ήθελα να ευχαριστήσω το Intercollege για το δικαίωμα που μας έδωσε να κρίνουμε αυτά τα υπέροχα παιδιά. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη νέα του ζωή και αν παρελπίδαν θα μείνουν στο επάγγελμα θα προχωρήσουν πάρα πολύ, αλλά με τη συμβολή όλων αυτών των διαγωνισμών που γίνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.